Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μαζί για το επόμενο δίωρο θέλω να πάω αμέσως στους καλεσμένους να τους παρουσιάσω. Είναι η κυρία Νέτα Καβαθία, δημοσιογράφος, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, νεοεκλεγή σας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα και συγχαρητήρια, κυρία Καβαθία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αγαπητός συνάδελφος ο Άρης Οραβανός, πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα. Καλησπέρα, Άρη. Έχουμε καλό ρεπορτάζ σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Αρκετά πράγματα θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Καλωσορίζω με πολύ μεγάλη χαρά την κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου, εκπρόσωπος των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα σας, κυρία Κωστοπούλου. Καλώς ήρθατε και όλα πάνε καλά. Σας θυμάμαι πριν από περίπου 2 με 3 μήνες πρέπει να είχατε έρθει μαζί με μία συνάδελφό σας που κουβεντιάσαμε εδώ στην εκπομπή. Είχατε την αγωνία, το τι θα γίνει. Τελικά με τη νέα κυβέρνηση έχουμε θετική εξέλιξη με το δικό σας τομέα. Έτσι. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι πραγματικά ειλικρινά πάρα πολύ. Ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, νομικός οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καλησπέρα σας, κύριε Καρβούνη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Γιάτσο. Και ο κύριος στρατής Μούγερ, στέλεχος με το ποτάμι. Καλησπέρα. Το Μούγερ είναι από πού προκύπτει το επίθετο? Βαβαρικό, από το 1830. Αβαβαρικό. Έχετε καταγωγή από εκεί? 6 γενιές πίσω. 6 γενιές πίσω. 7, κάπου εκεί. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε και ο Σούλτς σήμερα, θα κουβεντιάσουμε και για τον κύριο Σούλτς. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μάρτιν Σούλτς, είναι φίλος της Ελλάδας και αντίπαλος πολιτικός της Μέρκελ. Τόλμησε όμως να πει μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ελπίζει η Ελλάδα να παραμείνει πιστή στην ευρωπαϊκή της πορεία. Άφησε δηλαδή σαφέστατη αιχμή προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ειλικρινή, ενώ στη δίωρη αυτή συνάντηση, φίλες και φίλοι, υπήρξαν και διαφωνίες και αρκετά καρφιά. Αύριο έρχεται ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Dijsselbloem, ο πολύς κύριος Dijsselbloem. Ο Τσίπρας είναι βέβαιο ότι θα του πει ότι η διαπραγμάτευση αρχίζει από μηδενική βάση και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Dijsselbloem. Ένα δεύτερο θέμα που θα τεθεί ασφαλώς από τον κύριο Τσίπρα στον κύριο Dijsselbloem είναι η διαγραφή μεγάλου μέρους του ελληνικού δημοσίου χρέους. Αν και ξέρουμε την καταρχήν απάντηση του κύριου Dijsselbloem ότι κάτι τέτοιο προφανώς θα πει δεν υπάρχει περίπτωση και δεν μπορεί να συμβεί όσον αφορά στο δημόσιο ελληνικό χρέος. Σήμερα κιόλας ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Juncker, έδωσε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Figaro και είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σεβαστεί την Ευρώπη και ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαγραφής του ελληνικού χρέους. Είχαμε προάγγελο δηλαδή και από τον κύριο Juncker. Ο ίδιος ο Dijsselbloem είπε επίσης σήμερα ότι εάν εφαρμοστούν στην Ελλάδα οι προεκλογικές υποσχέσεις, ο προϋπολογισμός θα εκτροχιαστεί. Στον αντίποδα όμως, και εδώ θέλω την προσοχή σας, φίλες και φίλοι, ήρθε σήμερα από την αμερικανική εφημερίδα Washington Post ένα συγκλονιστικό πραγματικά άρθρο που καλεί τη Γερμανία να μειώσει το χρέος της Ελλάδας, όπως έγινε για την ίδια τη Γερμανία το 1953. Οι Γερμανοί να μάθουν από το παρελθόν τους, λέει η Washington Post, τονίζοντας με έμφαση ότι θα ήταν καταστροφή για τη Γερμανία εάν η Ελλάδα υποχρεωνόταν να αποκηρύξει τα χρέη της και να βγει από την Ευρωζώνη, καθώς μία τέτοια κίνηση θα απειλούσε την ίδια την ύπαρξη της Νομισματικής Ένωσης. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό άρθρο, αν σας δοθεί η ευκαιρία να το διαβάσετε αυτό. Το άρθρο της Washington Post, φίλες και φίλοι, καταλήγει σημειώνοντας ότι ο κόσμος θα ήταν ένα καλύτερο μέρος εάν οι Γερμανοί γνώριζαν την ιστορία τους. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τον σημερινό Πρωθυπουργό και τον κύριο Τσίπρα, καλό θα είναι κάποια στελέχη που διαβάζουν αρκετά και παρακολουθούν τις δηλώσεις τουλάχιστον έξω από τα σύνορα της χώρας μας, δηλώσεις οικονομολόγων, νομπελιστών γύρω από την οικονομία και άλλων παραγόντων της οικονομίας που έχουν κάνει δηλώσεις. Καλό θα ήταν να μαζευτούν από κάποιους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά και να βγάλει ένα βιβλίο ο ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι έχουν δηλώσει οι ξένοι οικονομολόγοι για τον Αλέξη τον Τσίπρα και κατ' επέκταση και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, μπορούμε να πούμε σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ότι η Ελλάδα έχει κατά κάποιον τρόπο από σήμερα πρόεδρο δημοκρατίας και μάλιστα με ευρεία συνένεση. Ο κύριος Τσίπρας θα προτείνει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτό λένε ασφαλείς πληροφορίες. Ελπίζω να μην υπάρξει διάψευση όσον αφορά αυτό το πράγμα. Ο σημερινός επίτροπος θα αποδεχθεί την πρόταση
του κυρίου Τσίπρα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ και ο κύριος Σαμαράς σήμερα πήρε τηλέφωνο τον κύριο Αβραμόπουλο και του είπε ότι αν προταθεί θα τον στηρίξει. Δηλαδή θα έχουμε ένα πρόεδρο με πολύ ευρεία συνένεση, Άρη. Ακριβώς. Αναγκάστηκε ο Σαμαράς να... Αναγκάστηκε. Ενώ πριν από τις εκλογές δεν το συζητούσε καν. Είχε πολλά μηνύματα ότι θα πηγαίναν κόντρα στην κομματική γραμμή και θα βρισκόταν ενώπιον του πρωτοφανούς γεγονότος η μισή και πλέον κοινοβουλευτική ομάδα να πήγαινε και να ψήφιζε την πρώτη στο Αλέξη Τσίπρα. Άρα στις 13 του μηνός, 13 Φεβρουαρίου, που έχουμε την πρώτη εκλογή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και απαιτούνται 180, νομίζω ότι θα τελειώσει ήδη στην πρώτη εκλογή. Πάμε με Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλος θέλει. Νομίζω το λένε και πάρα πολύ, το λέτε όλοι, φαντάζομαι, ότι του πάει και Γάντι ένας τέτοιος τρόλος τώρα του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Πάντως αυτό να πούμε ότι είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ μέχρι στιγμής. Είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ. Καλά κάνεις. Γιατί η προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι οι προγραμματικές δηλώσεις, πάνω σε αυτές δουλεύει η κυβέρνηση. Οπότε ακούμε. Όλα είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ ακόμα. Δεν υπάρχει δίκιο που το λες. Ακριβώς. Εμείς λέμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας δώσω και εγώ μία είδηση τώρα. Τι θα γίνει όταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ποιος θα πάει στη θέση του? Εγώ είπα από χθες, και είχα και την κυρία Γιαννάκου που ξέρει πολύ καλύτερα από μένα βέβαια τα ευρωπαϊκά θέματα, είπα από χθες ότι όποιος και να πάει, υπάρχει περίπτωση να μην έχει το ίδιο χαρτοφυλάκιο με τον κύριο Αβραμόπουλο της μετανάστευσης. Και είπα προανήγγυλα ότι μάλλον θα προσπαθήσουν εκεί να μας δώσουν τον τομέα της εργασίας. Η κυρία Γιαννάκου μου είπε ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα εγώ χτες από τις Βρυξέλλες. Τώρα θα σας δώσω ακόμα μία είδηση. Θα παρακαλέσω να δούμε τη σχετική φωτογραφία με τον κύριο Παπαδημούλη και το άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Εδώ είμαστε. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ο νέος επίτροπος, αν προχωρήσει το σενάριο με τον Αβραμόπουλο κλπ., θα είναι ή ο Δημήτρης Παπαδημούλης ή ο κύριος Μιλιός. Και ήθελα να σας το πω αυτό, αυτό που μου έρχεται και σήμερα από τις Βρυξέλλες και αυτή η είδηση. Και το χαρτοφυλάκιο της εργασίας είναι πιο φιλικό προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Τώρα, αύριο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε, αλλά σας δίνω τις πληροφορίες της ημέρας. Καραμαλή Ντοράς Μπακογιάννη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα ψήσουν κανέναν, θα μαγειρέψουν κανέναν στο φούρνο με πατάτες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα σημαντικό ρεπορτάζ λοιπόν, ένα σημαντικό ραντεβού ανάμεσα στον Κώστα τον Καραμαλή και στην Ντόρα την Μπακογιάννη. Στελέχει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται κατά κύματα, θα έλεγα, το γραφείο του κ. Καραμαλή. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε ομιλία του Σαμαρά στην εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επιμένει ότι είπαμε την αλήθεια, θα δικαιωθούμε και δεν έκανε καθόλου αυτοκριτική για το αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου. Ίχνος αυτοκριτική. Αυτό κάνει σημασία. Βγήκε ο Γιώργος Οβλάχος στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε να υπάρξουν παραιτήσεις για την ΙΤΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ με τον Βενιζέλο, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι αποχωρώ από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το Μάιο. Και εδώ πέρα να δούμε και τη φωτογραφία με τον κύριο Βενιζέλο και την κυρία Φόφη Γεννηματά. Για να δούμε λοιπόν αν η κυρία Φόφη Γεννηματά θα είναι η επόμενη αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ. Και πριν ξεκινήσω την κουβέντα, θέλω να σας δείξω δύο σκίτσα. Το ένα είναι η Αφροδίτη της Μήλου, είναι από το Economist, φίλες και φίλοι, που την έχουν βγάλει την Αφροδίτη της Μήλου. Να κρατάει ένα περίστροφο. Εμπρός Άγγελα, φτιάξε μου την ημέρα. Το έχουμε αυτό να το δείξουμε, κύριε Καλοκαίρι. Να το βλέπετε τώρα, είναι το εξώφυλλο του Economist. Εμπρός Άγγελα, φτιάξε μου την ημέρα. Μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα και μια νέα σχέση της χώρας με τη γερμανική κυβέρνηση. Ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφει το περιοδικό Economist σε ένα σχόλιο για την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο εξώφυλλο του απεικονίζεται η Αφροδίτη της Μήλου να κρατά περίστροφο και απευθυνόμενη στη Γερμανίδα Καγκερέα, λέει: Εμπρός Άγγελα, φτιάξε μου την ημέρα. Σε μια υπόμνηση τη θρηλυκή ατάκα του επιθεωρητή Κάλαχαν με τον Κλιντ Ίστγουντ. Το Economist απαντά έτσι και στο περιβόητο εξώφυλλο του Focus με την Αφροδίτη της Μήλου να κάνει την άσεμνη χειρονομία, θα το έχετε δει, με το δάχτυλο. Και ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, αν το διαβάζω καλά στα γερμανικά, με διορθώσετε κύριε Μούγερ, το Der Freitag, αν το διαβάζω καλά. Γερμανικά δεν μιλάω. Δεν μιλάω γερμανικά. Γενιές πίσω ήμουν εγώ. Ήταν επί Βαβαρία η προγονή μου. Δεν έχω καμία σχέση με τη Δείχνει εδώ τον κύριο Τσίπρα με την χαμογελαστό ο κύριο Τσίπρα, γιατί χορεύει σιρτάκι. Και η Άγγελα Μέρκελ χορεύει μεν, αλλά είναι με κατήφια. Ο χορός ξεκίνησε και η Άγγελα Μέρκελ χορεύει ήδη σιρτάκι με τον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο αυτή η εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα σχολιάζει την αλλαγή ηγεσία στην Ελλάδα. Το δημοσίευμα έρχεται ασφαλώς λίγες μέρες μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας λέει χορεύει χαρούμενος με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ωστόσο, από το πρόσωπο της καγκελαρίου της Γερμανίας φαίνεται ότι η ίδια δεν έχει μεγάλη διάθεση να μπει στο χορό και να κουνηθεί σε ρυθμούς ελληνικούς. Πάω αμέσως στην κυρία Ανέτα Καβαδία. Κυρία Ανέτα Καβαδία ήταν μια πολύ καλή
δημοσιογράφος και είναι ακόμα, δεν χάνεται αυτό με τίποτα. Είχε υπηρετήσει με πολύ καλή απόδοση και συνέπεια στη δημόσια τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Και τον τελευταίο καιρό, Ανέτα, ήσουνα στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάλυπτε την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, στο Star, στο Star Channel. Υπάρχει δέσμευση, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό για να ακούσουμε και από σένα. Υπάρχει μια δέσμευση της κυβέρνησης που την περιμένουν με πολύ λαχτάρα οι απολυμμένοι της ΕΡΤ μετά το Λουκέτο και την αποφράδεια εκείνη η μέρα της 11ης Ιουνίου. Και θέλουμε να μας πεις αν εσύ που είσαι μες στα πράγματα περισσότερο από μένα, αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό ή αν η δέσμευση θα υλοποιηθεί. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και να είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Ναι. Η ΕΡΤ θα ξανανοίξει. Ναι. Η ΕΡΤ θα παίξει το ρόλο της, το ρόλο μιας δημόσιας τηλεόρασης έτσι όπως πρέπει να είναι, πολυφωνική, πλουραλιστική. Μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΕΡΤ είχε και παθογένειες. Πάρα πολλές παθογένειες. Εμείς που τις ζήσαμε από μέσα, ξέρετε, τις έζησα επί 20 ολόκληρα χρόνια. Είχε παθογένειες. Όμως σε καμία περίπτωση η ΕΡΤ δεν ήταν αυτό το οποίο θέλησαν να την εμφανίσουν με το Λουκέτο. Ναι. 11 Ιουνίου του 2013 είναι μια ημερομηνία που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στις μνήμες όλων, γιατί έδειξε με τον πλέον περίτρανο τρόπο το πώς αντιλαμβανόταν η προηγούμενη κυβέρνηση την έννοια της πολυφωνίας και τελικά την έννοια της ίδιας της δημοκρατίας. Ναι. Η ΕΡΤ λοιπόν θα ξανανοίξει και θα επιτελέσει ακριβώς το ρόλο της. Ωραία. Τώρα, Ανέτα, θα σου δείξω τα 4 επόμενα πολύ σημαντικά ραντεβού του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα. Φίλες και φίλοι, μπορούμε να βλέπουμε και τις κάρτες. 2 Φεβρουαρίου Δευτέρα, ο κύριος Τσίπρας πάει στην Κύπρο. 2 Φεβρουαρίου Δευτέρα, ο κύριος Τσίπρας πάει στην Κύπρο. Στις 3, την επόμενη μέρα, την 3η, 3 Φεβρουαρίου, ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στη Ρώμη και συναντιέται με τον κύριο Ρέντσι, τον ομόλογό του. Να δούμε και τον κύριο Ρέντσι. Πολύ ωραία. Στις 11 Φεβρουαρίου, ο κύριος Τσίπρας θα πάει και θα έχει συνάντηση στο Παρίσι με τον κύριο Ολάντ. Το ζήτησε το ραντεβού ο κύριος Ολάντ. Ο κύριος Τσίπρας αποδέχτηκε το ραντεβού. Στις 11 Φεβρουαρίου θα συναντηθεί με το Παρίσι, στο Παρίσι με τον κύριο Ολάντ. Και στις 12 Φεβρουαρίου, στο Παρίσι, στη Γαλλία, υπάρχει σύνοδος κορυφής, όπου εκεί φυσικά θα είναι και η Άγγελα Μέρκελ και ίσως είναι το πρώτο τέτα-τέτ που θα έχει ο κύριος Τσίπρας με την Άγγελα Μέρκελ. Ανέτα, ξεκινάει πολύ δυνατά ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους μιλούσαν για πολιτική απομόνωση μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τη βλέπουμε λοιπόν αυτή την πολιτική απομόνωση και μιλάω ειρωνικά βεβαίως. Είναι σαφές ότι η διαπραγμάτευση, κύριε Λιάτση, έχει αρχίσει. Ο κύριος Τσίπρας είναι. Μιλάμε για διαπραγμάτευση, Ανέτα, από το μηδέν, έτσι. Διαπραγμάτευση. Από το μηδέν. Διαπραγμάτευση, η οποία ξεκινάει βάζοντας τις κόκκινες γραμμές. Ναι. Διαπραγμάτευση στην οποία η Ελλάδα δεν είναι ο εταίρος ο οποίος λέει σε όλα ναι, αλλά είναι ο εταίρος, ο ισότιμος εταίρος, ο οποίος απαιτεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα. Ναι. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να πω, μου δίνεται και η ευκαιρία, να πω ότι σήμερα είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αποφάσισε να μην υπάρξει παράταση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Θυμάστε το θόρυβο που δημιουργήθηκε χθες. Λοιπόν, σήμερα είχαμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα κατάφερε σε συνεργασία με άλλες χώρες να αντιστρέψει αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα το οποίο υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία. Δεν έχουμε νέες κυρώσεις, έχουμε παράταση κυρώσεων. Δεν έχουμε νέες κυρώσεις και έχει σημασία να συμβουλευτώ λίγο εδώ τις σημειώσεις μου, γιατί είναι κάτι το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Φεντερίκα Μογκερίνη, είναι ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφερόμενη σε αυτό το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, χαρακτήρισε τη στάση της Ελλάδας επικοδομητική, σας διαβάζω κατά λέξη, και προσιλωμένη στη διατήρηση της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε, πιστεύω ότι ήταν μια ιδιαίτερα θετική στάση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε σε μια συνενετική, ουσιαστική και αξιόπιστη απόφαση. Μάλιστα. Τι αποδεικνύει αυτό, κύριε Λιάτσο? Αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι η άκρητη ευθυγράμμιση με αποφάσεις άλλων. Για να υπάρχει μια ουσιαστική εξωτερική πολιτική σαν αυτή που θέλει να ασκήσει η χώρα μας, απαιτείται μια πολύπλευρη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Επιτέλους, η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια ύψωσε φωνή και είπε ότι είμαστε εδώ και απαιτούμε το σεβασμό σας, απαιτούμε να μας αντιμετωπίζετε ως ισότιμους εταίρους. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Είχαμε τη συνάντηση σήμερα με τον Σούλτς και αύριο έχουμε συνάντηση, έχει ο κύριος Πρωθυπουργός, με τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις δύο συναντήσεις. Έχουν ξεκινήσει συναντήσεις λοιπόν για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουν ξεκινήσει συναντήσεις. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ντάισεμπλουμ.
Είναι σαφές ότι αυτό που είπαμε δεν έπεσαν ως κεραυνός σε νεθρία αυτές οι δηλώσεις. Mm-hmm. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει, οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές. Mm-hmm. Οι εταίροι μας είχαν συνηθίσει, η προηγούμενη κυβέρνηση, να κάθεται από την ίδια πλευρά του τραπεζιού με τους ίδιους. Τώρα θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια κυβέρνηση η οποία κάθεται στην απέναντι πλευρά, θα θέσει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, θα θέσει τις κόκκινες γραμμές και είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί μια λύση, μια αμοιβαία εποφελής λύση. Για θα να βάζει μακάρι, πάνω από όλα το ευχόμαστε όλοι. Το συμφέρον του ελληνικού λαού, κύριε Λιάτσο. Μακάρι και να υπάρξει και εξέλιξη με το χρέος. Θα δούμε όμως, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Βέβαια, από θα τα πέρα. Δούμε, εδώ θα είμαστε. Θα τα δούμε, θα τα παρατηρούμε και θα τα σχολιάζουμε. Πριν πάω στον Άρη τον Ραβανό, με τον οποίο θα έχω μια πολύ ουσιαστική κουβέντα, γιατί θα μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, τι κλίμα επικρατεί. Το ρεπορτάζ λέει πάρα πολλά πράγματα για την παρουσία του κυρίου Σαμαρά από εδώ και πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Και για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα μας πει ο Άρης για τον κύριο Αβραμόπουλο κτλ. Θέλω να πάω στην κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου, είναι η εκπρόσωπος των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι απόψε μαζί μας. Πάρθηκε μια πολύ καλή απόφαση για εσάς από τη νέα κυβέρνηση και θέλω, κυρία Κωστοπούλου, να μας πείτε το δικό σας σχόλιο και τι κλίμα επικρατεί με τις συναδέλφους σας που τόσο καιρό δώσατε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Πολύ δύσκολο αγώνα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, για το δίκαιο αίτημά σας να γίνει η επαναπρόσληψή σας στο Υπουργείο. Και να καλησπερίσω και μόλις ήρθε και ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Νικολόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Το κλίμα στο δρόμο είναι, νομίζω, θετικό, ευχάριστο. Ναι. Ήταν μέρα δικαίωσης η χτεσινή με την εξαγγελία του κύριου Βαρουφάκη ότι θα κάνουν περικοπές από συμβούλους, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν στις θέσεις τους οι καθαρίστριες. Ναι. Νομίζω ότι μετά από ένα πολύμηνο αγώνα, 18 μήνες στο δρόμο... 18 μήνες είστε στο δρόμο, 270 μέρες στη σκηνή, με ναι. συνθήκες... Όλες τις καιρικές συνθήκες περάσαμε. Δικαιωματικά, πιστεύω, ήρθε αυτή η στιγμή και... Την περιμέναμε ούτως ναι. ή άλλως. Αλλά... Σας το είχαν υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το είχε υποσχεθεί αυτό και κρατάει το λόγο του, να το πω έτσι. Ήτανε η μια... δέσμευση δηλαδή υλοποιείται. Ναι, υλοποιείται. Ναι. Ήταν μια δέσμευση του. Είναι και η ΑΝΕΛ, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΑΝΕΛ. Και η ΑΝΕΛ. Και η ΑΝΕΛ δεν μας αδικείται. Και η ΑΝΕΛ, κύριε Νικολόπουλε. Ναι. Και η ΑΝΕΛ ήταν στο πλευρό μας. Έτσι είναι, κύριε Νικολόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι τους είχαμε πολύ κοντά μας και αυτούς. Θέλω όμως να πω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το 2013 είχε κατέβει ο ίδιος στο δρόμο και είχε δεσμευτεί γι' αυτό. Σήμερα πια πρωθυπουργός, υλοποίησε τις δεσμεύσεις του και για μας είναι ναι. πολύ όμορφο αυτό. Πραγματικά είναι πολύ τώρα, ωραίο. Τώρα με τον κύριο Βαρουφάκη συναντηθήκατε, μιλήσατε, όπως και με την κυρία Βαλαβάνη. Τι έχει, με τι τον έχει... κύριο Βαρουφάκη συναντηθήκαμε χτες στην είσοδο. Στην είσοδο του. Τι σας είπε, τι του είπατε. Όχι, ήταν λίγο μιλητός, δεν πρόλαβε να μας πει κάτι. Ναι. Με την κυρία Βαλαβάνη συναντηθήκαμε και πάλι σήμερα το πρωί. Ναι. Την ώρα που πήγαινε να ανέβει πάνω. Τι σας είπαν, από πότε ξεκινάει η δουλειά, από πότε ξεκινάτε. Είναι, το θέμα το έχει αναλάβει ο κύριος Κατρούγκαλος μαζί με τον δικηγόρο μας. Δεν ξέρω πότε θα. Ναι, σύντομα πάντως, φαντάζομαι. Φαντάζομαι μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι σύντομα θα... δηλαδή. Σε κανένα δύο εβδομάδες δηλαδή θα ξεκινήσετε. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω ακριβώς και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο θα γίνει ακόμα. Πώς θα είναι όλο αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι για μας θα ολοκληρωθεί η χαρά, ας πούμε η χαρά, ναι. όταν θα επιστρέψουν όλοι. Και άκουγα την Ανέτα προηγουμένως, μου επιτρέπει να τη λέω έτσι, γιατί όπως και την Άντια, τους θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους, γιατί ήταν πάντα εκεί στο δρόμο, όποτε ναι. τους χρειαζόμασταν ήταν εκεί. Mm-hmm. Όταν θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, όταν και από τους 2 εκατομμύρια άνεργους θα έρθει η μέρα που θα βρουν δουλειά. Αυτό θα είναι για μας ολόκληρη χαρά. Ναι. Για την ώρα είμαστε συγκρατημένοι, γιατί ξέρετε δεν είμαστε μόνο εμείς, mm-hmm. είναι ναι. όλος ο κόσμος. Θέλω να πάω λίγο στον κύριο Καρβούνη. Κύριε Καρβούνη, ξεκινήσαν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Σας είπα ότι έχει 4 πολύ σημαντικά ραντεβού από τις 2 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου που είναι σύνοδος κορυφής στη Γαλλία.
θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για το δημόσιο χρέος. Στυλώνουν τα πόδια οι Βρυξέλλες, Γιούγκερ κτλ. Ντάισεμπλουμ, γίνονται δηλώσεις διαρκώς, Σούλτς σήμερα κτλ. Τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε, τι εξέλιξη μπορεί να έχουμε με το δημόσιο χρέος? Θα γίνει κούρεμα, μπορεί να γίνει κούρεμα, δεν θα μπορεί να γίνει κούρεμα. Είναι μια μεγάλη ιστορία, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δεν γνωρίζω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω από τις Βρυξέλλες, δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει μέσα στο 2015 ζήτημα λύσης του. Ναι. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, πιστεύω γύρω στα 5 χρόνια, με τις δικές μου εκτιμήσεις, για να κατασταλάξουν κάπου οι Ευρωπαίοι. Ναι. Με βάση την ΟΝΕ. Mm-hmm. Αλλά πριν προχωρήσουμε στα τεχνικά ζητήματα, επειδή είναι εδώ στο τραπέζι η βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καβαδία, που είναι από την Κέρκυρα. Ναι. Την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν το ήξερα. Έχει καταγωγή από την Κέρκυρα, κυρία Καβαδία. Την Κέρκυρα, ναι. Και μάλιστα, ναι. Εγώ στην Κέρκυρα τότε, την περίοδο που ξεκίνησε η κυρία Καβαδία, έβγαζα μια τοπική εφημερίδα εγώ. Ναι. Και η κυρία Καβαδία δούλευε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον Αντένα Κέρκυρα, όπου ναι. Μέντορας της ήταν ο Γιάννης Ασονίτης, ιδιοκτήτης του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού Αντένα Κέρκυρα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια τώρα. Αποκαλύπτουμε ακριβώς. Και την ηλικία μας. Ναι. Αλλά όχι, ήταν τότε τα πρώτα ξεκινήματα της κυρίας Καβαδία και ειλικρινά με συγκινή που τη βλέπω και πετυχημένη πλέον βουλευτής. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Όμως κύριε Ηλιάσου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους στο κοινοβούλιο οι οποίοι έχουν κολλήσει ένσημα πριν πάνε στο κοινοβούλιο. Όπως και άλλους. Δηλαδή και υπουργούς που γίνονται, διάφοροι υπουργοί που γίνονται κτλ. Να έχουν δουλέψει στη ζωή τους, να έχουν βγάλει που λέμε το μεροκάματό τους, να έχουν κολλήσει ένσημα κτλ. Να μην είναι φυτευτοί δηλαδή. Α, θέλετε να καταργήσετε τα τζάκια σας, έτσι. Η κυρία Καβαδία είναι παράδειγμα. Έδωσε, κύριε Νικολόπουλε, η κυρία Καβαδία μεγάλη μάχη στη δημοσιογραφία. Δεν ξεκίνησε μέσα σε ένα Την ξέρω χρόνια και εγώ την συνάδελφο. Την ξέρω πολλά χρόνια. Εκείνο όμως που θέλω να πω, κύριε Λιάτσο, είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα εφορίας. Για το χρέος θέλω να μας πείτε. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας έρθουμε στο χρέος. Προσέξτε. Θα τα καταφέρουμε να κουρευτεί το χρέος ή θα πάμε σε άλλη λύση ισοδύναμη με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε δεν με το χρέος? Δεν μπορεί να κουρευτεί το χρέος. Δεν μπορεί είναι να κουρευτεί απλό. Το χρέος. Και το λέω ειλικρινά, όχι γιατί θέλω να με ψημυρίσω για την νέα κυβέρνηση. Προφανώς δίστανται οι απόψεις των οικονομολόγων, γιατί κορυφαίοι οικονομολόγοι λένε ότι το κούρεμα του χρέους είναι νομοτελειακό. Όχι, προσέξτε, μπορεί να γίνει όταν βάλουμε. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ τις δηλώσεις κορυφαίων οικονομολόγων που λένε ότι είναι νομοτελειακό το κούρεμα του χρέους. Όταν... Χτες ακούσαμε τον πρώην διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχει δίκιο η κυρία Καβαδία, ο οποίος βγήκε και ζήτησε 50% κούρεμα του δημόσιου χρέους. Σύμφωνοι, αλλά προσέξτε, κύριε Γιάννη, πώς το λέω, ότι για να κουρευτεί ένα χρέος. Που πρέπει να ξέρουμε τη δομή του, κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Δηλαδή, το χρέος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή δεν είναι τα ελληνικά ομόλογα που έχουμε εκδώσει. Ναι. Είναι ομόλογα που έχει εκδώσει ο EFSF, είναι ομόλογα που έχουν αγοράσει τα κράτη-μέλη, είναι ομόλογα που διακρατούν οι εθνικές τράπεζες. Άρα, δεν βλέπετε κούρεμα. Δεν βλέπετε όχι, κούρεμα εσείς. Αν βλέπω, προσέξτε. Τι βλέπετε. Η δομή του χρέους είναι τέτοια που θα πρέπει κάποιος να βάλει τα λεφτά. Αν η Γερμανία πει ναι, πληρώνω εγώ, τότε γίνεται κούρεμα. Αν η Γαλλία πει ναι, πληρώνω εγώ, γίνεται κούρεμα. Αν οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης δεν πληρώσουν, δεν γίνεται κούρεμα. Δεν δημιούργησε η ελληνική πλευρά όλα αυτά τα χρόνια όμως. Σύμφωνοι, αλλά σας εξηγώ που κατέληξε τώρα. Ναι. Δυστυχώς το χρέος ξεπλήθηκε. Ναι. Έγινε ξέπλυμα του ελληνικού χρέους. Προσέξτε, το 2011 τέλη αρχής του 2012 που κάναμε το PSI. Καλά, το 53 γιατί το κουρέψαν στη Γερμανία κατά 50% το τεράστιο χρέος, το πελώριο που είχε και το ελληνικό δεν μπορεί να το κουρέψει. Προσέξτε, δεν είναι ότι κουρέψαν ένα χρέος της Γερμανίας που ήταν ιδιωτικό. Ναι. Κουρέψανε το χρέος που είχε η Γερμανία από τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ναι. Εδώ το ελληνικό χρέος που είχε και συνάφθηκε για τους εξοπλισμούς και τα υπόλοιπα ξεπλήθηκε με το PSI. Ναι. Και ενώ ήταν ιδιωτικού δικαίου, έγινε δημοσίου δικαίου, έγινε αγγλικού δικαίου δηλαδή, με δικαστήρια αρμόδια να δικάσουν στο Λουξεμβούργο. Για δείξτε λίγο το πρώτο σέλιδο της Κόντρα Νιούς της Αυριανής που έχει πρώτο θέμα, πολύ καλά κάνει. Που έχει πρώτο θέμα το συγκλονιστικό άρθρο της Washington Post. Στα χέρια του Αλέξη Τύχη της Μέρκελ, γράφει στην πρώτη σελίδα η Κόντρα Νιούς. Σε περίπτωση ρήξης θα καταρρεύσουν και το ευρώ και η Γερμανία. Θα ήταν καταστροφή για τη Γερμανία εάν η Ελλάδα αποκήρυτε τα χρέη της και έφευγε από την Ευρωζώνη, γράφει η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα Washington Post. Ενώ ο αγγλικός Economist αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και δημοσιεύει φωτογραφίες Αφροδίτης της Μήλου να κρατάει ένα πιστόλι αντί του δάκτυλου που κουνούσε με νόημα το ίδιο άγαλμα στο γερμανικό περιοδικό Focus. Ευτυχώς. Οι Αμερικάνοι και η Washington Post, φίλες και φίλοι, για να τα ξέρουμε όλα και επειδή έχουμε υποσχεθεί ότι από αυτή την εκπομπή θα λέμε ό,τι γνωρίζουμε, η Washington Post είναι μια εφημερίδα η οποία έχει και, θα έλεγα, αρκετά δυνατές σχέσεις με το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κάθε μεγάλη Αμερικάνικη εφημερίδα, ας πούμε, η New York Times είναι με τους Δημοκρατικούς, Ομπάμα κλπ. Η Washington Post είναι με το Πεντάγωνο. Με ό,τι σημαίνει αυτό,
αμερικανική πολεμική βιομηχανία κτλ. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η Washington Post και βάζει χοντρό χέρι στη Γερμανία για το δημόσιο χρέος. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς πάντως που είναι μετεκλογικό το πρωτοσέλιδο της Κόντρε. Ναι. Γιατί ο Μουρούτης και η τραμπαλοπαρέα του Μαξίμου θα το έβρισκε καταπληκτικό για διαφημιστικό σπορ. Κύριε Νικολόπουλε, εμείς θέλουμε να κοιτάμε μπροστά. Αν μου επιτρέπετε. Δεν θέλουμε να κοιτάμε πίσω. Λέω. Κοιτάμε γιατί μπροστά. Αν αυτά, κοιτάμε το καλό του τόπου. Αν αυτά τα έλεγε ο Πάνος ο Καμένος, θα του λέγανε ότι είσαι ψεκασμένο. Για να κλείσω. Αν έλεγε αυτά που μας διαβάσατε τώρα. Σχόλιο, ναι, κύριε Καρπονή. Πράγματι. Για να έχουν τον κόσμο με το κεφάλι κάτω. Αν αναγκαστεί η Μέρκελ να καλύψει και να πληρώσει το κούρεμα του χρέους. Πράγματι, ναι, έχει δίκιο ο Washington Post. Άστε. Το ζήτημα το οποίο μπαίνει καθαρά και στη διαπραγμάτευση θα περάσει ναι. είναι ποια χώρα θα καλύψει αυτό το κούρεμα που είναι δίκαιο να γίνει, διότι είναι πραγματικά ένα χρέος προβληματικό. Ναι. Προσέξτε όμως κάτι, κύριε Λιάτσο, ότι σήμερα ξεκινάει ο προϋπολογισμός του 2015, έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι. Εμείς, ήδη έχει πει η νέα κυβέρνηση κάποιες παραμέτρους του προϋπολογισμού του 2015, ο κ. Βαρουφάκης. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αντιμετωπιστεί. Παράλληλα με το χρέος. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε τις δανειακές ανάγκες και τον προϋπολογισμό του 2015, θα προσφύγουμε στον ESM να πάρουμε δάνειο. Μάλιστα. Εκεί η απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η βιωσιμότητα του χρέους. Αυτή είναι η σειρά. Ωραία. Τώρα, μπράβο λέει σε όλους, λέει η κυρία Μάχη από το Χαλάνδρη, σε όλους λέει τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στα υπουργεία με τα αυτοκίνητά τους και οδηγούσαν μάλιστα ήδη τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, φίλες και φίλοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Υπουργοί, κανονικά έχω δει το Σκουρλέτη για παράδειγμα. Πήγε με ένα μικρό αυτοκινητάκι και το οδηγούσε μόνος του. Και άλλοι υπουργοί της νέας κυβέρνησης οδηγούν μόνοι τους, χωρίς ιδιαίτερες φρουρές κτλ. Και συνοδείες, μοτοσυκλέτες, συνοδευτικά αυτοκίνητα. Ξέρετε, θα δούμε πράγματα που έπρεπε να είναι ο κανόνας. Ο κανόνας θα πρέπει. Και τα επισημαίνουμε και είναι η εξαίρεση. Για τους μεγαλοδημοσιογράφους δηλαδή αυτό. Κοιτάξτε. Ή εκείνοι εξαιρούνται αυτοί. Θα ζουν στο κανονικό καθεστώς. Ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο κύριος Πανούς, και κατά τη γνώμη μου έκανε άριστα ο κύριος Τσίπρας. Που παρότι είναι τέντεμ δημάρ και τα λοιπά και δεν έγινε ο γάμος. Τον πήρε και τον έκανε. Μηχανάκι. Δεν έχει ανάγκη. Λέω. Ο Κουρίς πάει με Βέσπα, είναι Βεσπόβιος. Λοιπόν, θα τα δει λοιπόν ο κύριος Πανούς σε όλα αυτά τα θέματα και θα τοποθετηθεί. Για, αυτά που, για τους 700.000 αστυνομικοί δεν ξέρω που διατίθενται για φύλαξη προσώπων, δεν ξέρουμε και με ποια κριτήρια. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν απειληθεί. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία. Η Μαϊντανή, η Μνημονιακή, έκανα ερώτηση στον Κικίλια για συναδέλφους σας, αυτούς που λέτε μεγαλοδημοσιογράφους. Εσείς το λέτε, εγώ δεν λέω κάτι. Όχι, εγώ στη Βουλή λέω πήγα και έκανα ερώτηση. Εγώ δεν είπα για μεγαλοδημοσιογράφους και τα λοιπά. Όχι, όχι. Ναι. Και δεν εννοώ και τον κύριο Θεοδωράκη, αυτός δεν υπήρξε ποτέ μεγαλοδημοσιογράφος, πάντα ήταν. Δεν έτσι. Ο κύριος Θεοδωράκης, πάντως που το ξέρω, ναι. δεν πήρε έναν αστυνομικό, έχει πάρει ο Θεοδωράκης και τον πήρε πριν από ένα μήνα. Δεν είχε ποτέ. Φρουρά, όχι, λέω, δεν είπα λέω, για τον κύριο και Θεοδωράκη. Τώρα, είναι και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Μα είπα, δεν είπα για τον κύριο Θεοδωράκη. Εκτός αν καταργηθούν και από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Που δεν ήταν στη Μαρτίζα ψηλά. Αν καταργηθούν, φίλες και φίλοι, οι αστυνομικοί και πάντως από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Για το χρέος, το Δουνουτού, η Λαγκάρντ και άλλοι έχουν μιλήσει προκαιρού και πάλιν και πολλάκι. Για το κούρεμα. Για το κούρεμα. Μάλιστα, έχετε έτσι, δίκιο. Για να μην μένει η εντύπωση στον κόσμο δίκιο. Ότι εμείς κυνηγάμε ανεμόμυλους. Θέλω να πάω στον. Μάλλον πριν πάω στον Άρτιο Ραβανό, θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών για να μην σε διακόψω, Άρη. Και μετά θα πάμε και στον κύριο Μούγερ. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σας είπα, υπάρχει πολύ σημαντικό ραντεβού αύριο ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και έχουμε και το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Αβραμόπουλου. Διαφημίζει 2 λεπτών και επανερχόμαστε.